Κύριε Βατόπουλε, διαβάζω τα χθεσινά δεδομένα. Διπλασιάστηκαν οι διασωληνωμένοι στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Παπαευαγγέλου είπε ότι είναι κυρίως ενδοοικογενειακή μετάδοση του ιού. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο είναι ρίσκο η απόφαση να ανοίξουν τα καταστήματα και στη Θεσσαλονίκη με αυτά τα δεδομένα. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο σε αυτά τα πράγματα, το οποίο ελπίζουμε να εξισορροπήσει με αυτό που έχουμε ήδη προτείνει, την καθολική χρήση των τεστ. Mm-hmm. Δηλαδή, εκείνο που έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι, και δύο εβδομάδες σε πάση περιπτώσει, είναι ότι κάθε άνοιγμα, κάθε χαλάρωση μέτρου πρέπει να συνοδεύεται από το δυνατόν καθολική χρήση των τεστ αντιγόνου, τουλάχιστον στους εργαζόμενους, μία έως δύο φορές την εβδομάδα. Άρα το γεγονός ότι θα υπάρχει χρήση των τεστ σε μαθητές και καθηγητές για το άνοιγμα τη Δευτέρα, θεωρείτε ότι θα είναι ένα ασφαλές άνοιγμα που δεν θα επιβαρύνει την κατάσταση? Κοιτάξτε, είναι ένα πείραμα το οποίο ελπίζω να πετύχει, με την έννοια ότι εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά και γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, θα τα κρούσματα, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από τα κρούσματα θα εντοπίζονται έγκαιρα και έτσι θα ελαττωθεί η πιθανότητα μετάδοσης, η οποία θα αυξηθεί από το άνοιγμα των σχολείων. Δηλαδή το ένα θα εξισορροπεί στο άλλο, mm-hmm. κατά μία λέγεια. Η εικόνα, κάτι θέλεις να πεις, Κωστή? Θέλω να ρωτήσω, θα αυξηθεί, λέμε, επειδή θα ανοίξω τα σχολεία, αλλά στις περιπτώσεις αυτές των λυκείων δεν θεωρούμε ότι τα παιδιά ούτως ή άλλως εκτός σχολείου συγχρωτίζονταν, συνοστίζονταν και κάνανε. Σωστό είναι αυτό. Ναι, σωστό είναι αυτό. Χωρίς μέτρα ασφαλείας εννοώ κάποιες φορές. Ναι, είναι, αυτό που λέτε είναι σωστό. Εν πάση περιπτώσει, θεωρητικά κάθε ανάρρωση των μέτρων περιορισμού μπορεί να συνοδευτεί από μια αύξηση των κρουσμάτων. Θα φανεί, η καθολική χρήση των τεστ, ελπίζουμε ότι αυτό το πράγμα θα επιξορροπήσει ή και θα το αναστρέψει. Από το άνοιγμα του εμπορίου υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια δείγματα αν επιβαρύνει ή όχι την κατάσταση? Είναι λίγο νωρίς ακόμα, mm-hmm. να το πούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει και εκεί είχε προταθεί η καθολική χρήση των τεστ. Να επιστρέψουμε λίγο στα σχολεία. Ήταν αντικείμενο συζήτησης μέσα στην εβδομάδα. Υπήρξε μία διαφωνία επί των παρόντων καθηγητών στην Επιτροπή, 8-9 αν δεν κάνω λάθος, και βγήκε προς τα έξω και η διαφωνία του κυρίου Τσιόδρα. Αν ήταν εύκολο, θα ήθελα να μας πείτε πού συνίστατο αυτή η διαφωνία, σε σχέση με την ημερομηνία. Η διαφωνία ήταν κατά πόσο θα έπρεπε η Επιτροπή να προτείνει ημερομηνία ή να αφαιθεί στην πολιτεία να αποφασίσει την ημερομηνία, όταν η πολιτεία κρίνει ότι έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, ομόφωνα η Επιτροπή είχε προτείνει προϋποθέσεις για να ανοίξουν τα σχολεία, όπως είναι το τέστινγκ και όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς το θέμα τέθηκε, πρέπει να προτείνει η Επιτροπή την ημερομηνία 12 του μηνός ή να αφαιθεί στην πολιτεία να ανοίξει τα σχολεία όταν κριθεί από την ίδια ότι πλέον οι προϋποθέσεις που έχουμε βάλει πληρούνται. Mm-hmm. Αυτή ήταν η διαφωνία. Θα λέγατε ότι θα ήταν πιο ασφαλές, δηλαδή, επί παραδείγματι, μία εβδομάδα να λειτουργήσει το τεστ χωρίς να έχουν ανοίξει τα σχολεία και να άνοιγαν τα σχολεία την παραπάνω εβδομάδα? Μπορεί να ήταν και νωρίτερα. Το θέμα είναι πότε θα ήταν οι προϋποθέσεις. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το θέμα είναι, το κέντρο βάρους είναι οι προϋποθέσεις, όχι η ημερομηνία. Ναι. Εφόσον έχει στηθεί το σύστημα το τέστινγκ, έχουν εγκαταστήσει και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν, mm-hmm. τα μέτρα προστασιοποίησης και λοιπά που έχουμε πει, η πολιτεία αποφασίζει και τα ανοίγει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι το σωστό. Δεν τέθηκε θέμα στην Επιτροπή μια εβδομάδα νωρίτερα ή μια εβδομάδα αργότερα. Mm-hmm. Τέθηκε θέμα αν το κέντρο βάρους είναι οι προϋποθέσεις. Η πολιτεία μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει. Αυτό είπε η εντός εισαγωγικών μειοψηφία. Mm-hmm. Η πλειοψηφία πρότεινε και την ημερομηνία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια μικρή διαφωνία. Δεν είναι μια διαφωνία. Δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα σε αυτή τη διαφωνία, όταν το βασικό είναι ότι ομόφωνα η Επιτροπή πρότεινε κάποιες προϋποθέσεις για τα άνοιγματα. Είναι σαφές αυτό. Τώρα, υπάρχει εξής αγωνία. Ανοιχτό το λιανεμπόριο με το συγκεκριμένο τρόπο, με τα συγκεκριμένα μέτρα. Ανοιχτά τα σχολεία και υπάρχει ένας αριθμός ρεκόρ διασωληνωμένος στους 790.
Υπάρχει ανησυχία να αυξηθεί αυτός ο αριθμός των διασωληνωμένων, γιατί επί παραδείγματι πάλι ο κ. Τσιόδρας είπε ότι μπορεί να είναι 1.000 διασωληνωμένοι ως το Μάιο. Ποια είναι η δική σας άποψη και αν θεωρείτε και εκτιμάτε ότι τα αντέχουμε όλα αυτά τα ανοίγματα, αν τα αντέχει το σύστημα? Κοιτάξτε, είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη της κοινωνίας να λειτουργήσει στο υγειονομικό. Είναι προφανές, θα το πει πάρα πολλές φορές, ότι γιατί από πλευράς υγειονομικής καθαρά θα έπρεπε να υπάρχει lockdown συνέχεια μέχρι να εφαρμοστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός. Αυτό το πράγμα έχει κρυφθεί από τους πάντες ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η κοινωνία θέλει να λειτουργήσει, υπάρχει τεράστια πίεση. Άλλωστε, όπως είπαμε και προηγούμενος, τα παιδιά είναι στους δρόμους. Υπάρχει ενδοοικογενειακή μετάδοση, διότι οι άνθρωποι θέλουν να κοινωνικοποιηθούν και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Λογικό είναι, εξηγήσιμο είναι, εν πάση περιπτώσει. Το σύστημα όμως, κύριε καθηγητά, θα το αντέξει ή 790 μπορεί να γίνουν και 1.000 μέσα στο Μάιο διασωληνωμένοι? Κοιτάξτε, αν υπάρχει η καθολική εφαρμογή των τεστ αντιγόνου, εντοπίζονται γρήγορα τα κρούσματα. Οι άνθρωποι θα αρκούν στις μάσκες και αποστάσεις. Στο τρίωρο, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το τρίωρο. Το τρίωρο λέει ότι πρέπει να πας στα μαγαζιά 3 ώρες. Αν εφαρμοστούν όλα, είναι ένα ρίσκο, δεν τίθεται θέμα. Είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι ένα αναγκαίο ρίσκο εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι έχει κρυθεί ότι η κοινωνία πρέπει να λειτουργήσει. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Κοφτερίδη. Είστε καθηγητής παθολογίας των λοιμόξεων. Άρα, ίσως είστε ο κατάλληλος να μας εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο δεν υποχωρεί αυτή η πανδημία. Δηλαδή, αν κάποιος προσπαθούσε να το εξηγήσει γνωρίζοντας τι συμβαίνει μετά από ένα χρόνο αυτό τον ιό, ποια είναι η εξήγηση, γιατί τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει και η κριτική ότι είχαμε, λέει, το πιο παρατεταμένο καθολικό lockdown στην Ευρώπη, αλλά αποδεικνύεται αποτυχημένο. Πώς πάρει αυτά μαζί? Πράγματι, έχουμε να κάνουμε με έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Αυτό δημιούργησε τις συνθήκες να υπάρχει υπερμετάδοση σε όλους τους ανθρώπους. Στη συνέχεια αυτός ο ιός άλλαξε τη μορφή του. Οι μεταλλάξεις οδήγησαν σε έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται πολύ ευκολότερα, προσαρμόστηκε. Και αυτό επιδείνωσε πάρα πάρα πολύ την εικόνα την οποία έχουμε και βλέπουμε σήμερα. Ο ιός ο σημερινός έχει διαφορές από τον προηγούμενο και το κυρίαρχο είναι, όπως είπα, η μεταδοτικότητά του. Ο καλός καιρός και ότι θα είμαστε, ζητώ συγγνώμη, πιο έξω τώρα, θα δώσει μια καλύτερη εικόνα ή έτσι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μέχρι να εμβολιαστεί περισσότερος κόσμος? Σίγουρα αυτή τη στιγμή το εμβόλιο είναι το όπλο που έχουμε. Ο καλός καιρός και τα μέτρα ατομικής προστασίας και ό,τι άλλο κάνουμε βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά το μόνο όπλο που έχουμε είναι το εμβόλιο. Το οποίο άρα πότε βλέπετε να έχει λειτουργήσει βγάλει δραστικά για να αυτό, μας βγάλει απέναντι? Αυτό είναι τώρα το σημαντικό. Αυτό θα μας βγάλει από το τούνελ και αυτό θα μας δημιουργήσει τις συνθήκες να έχουμε μια κανονική ζωή πάλι. Αυτό τώρα θα εξαρτηθεί από την επάρκεια των εμβολίων και το πότε θα ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργήσουμε αυτό που όλοι περιμένουμε, να υπάρχουν συνθήκες της ανοσίας τέτοιες που να μην γίνεται η μετάδοση του ιού. Σε λίγο αυτό να πω είναι ότι βέβαια θα έχουμε συνάρτηση και των μεταλλάξεων. Σε λίγο να πω ότι θα έχουμε σύνδεση και με τη Χιλή, η οποία παρότι έχει προχωρήσει εμβολιαστικά όπως και το Ισραήλ, δυστυχώς κύλησε γιατί δεν συνέχισε να λαμβάνει τα μέτρα και θα δούμε ακριβώς τι έγινε, αλλά και με την Πορτογαλία που έχει τα ίδια πληθυσμιακά δεδομένα με εμάς, κύριε Βατόπουλε, και ήταν χάλια τον Ιανουάριο και πήρε πολύ σκληρό lockdown, έκλεισαν εντελώς τα σύνορα και πάει πάρα πολύ καλά. Σε 2 λεπτά θα έχουμε τις συνδέσεις. Θέλω, για να μείνουμε λίγο ακόμα στα δικά μας, κύριε Βατόπουλε, να μας πείτε αν το τεστ αυτό, το τεστ αυτοδιάγνωσης που θα ξεκινήσουν πρώτα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και μετά θα απλώσει και σε άλλες κατηγορίες. Είναι αυτό το κλειδί ή η λύση για να έχουμε και, πώς να το πω, ένα ασφαλές άνοιγμα για το Πάσχα, για να αποφασιστεί, ας πούμε, και η μετακίνηση εν ώψη του Πάσχα? Κοιτάξτε, είναι και αυτό ένα πείραμα, θα δούμε πώς θα πάει. Εξαρτάται από το αποδοχή, από το πληθυσμό, από ό,τι έχω μάθει, ο κόσμος πηγαίνει και τα παίρνει από τα φαρμακεία, δεν τα αγνοεί. Να δούμε τι θα τα εφαρμόσει σωστά, θα τα χρησιμοποιήσει σωστά. Από ό,τι είδα από τις οδηγίες, είναι αρκετά εύκολες, είναι αρκετά επεξηγηματικές σε πάση περιπτώσει. Το πήρα, κύριε καθηγητά, και εγώ για την κόρη μου, η οποία πηγαίνει Δευτέρα Λυκείου, έχει από πίσω ένα φυλάδιο που τα λέει βήμα-βήμα πολύ απλά.
Θεωρώ ότι ναι. δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά εδώ γύρεται ένα ζήτημα. Αν δεν το κάνει σωστά κάποιος και βγει άκυρο, τι κάνει μετά? Εδώ είναι το πρόβλημα. Άμα βγει άκυρο, πρέπει να αποτεθείς το λέω, ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Άντε να βρεις θέση τώρα, Φερρυππίν, το βράδυ της Κυριακής, για να πάει το παιδί τη Δευτέρα στο σχολείο. Τι κάνεις? Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς έχει, δεν ξέρω επιχειρησιακά, δεν ξέρω πώς έχει βουλευτεί να αντιμετωπιστεί. Όμως είναι χρήσιμο να δουν και το βιντεάκι που υπάρχει στο site. Σωστό. Που τα δείχνει έτσι καλύτερα. Σωστό, βήμα-βήμα. Έτσι είναι επεξηγηματικό. Άρα λέτε, κύριε καθηγητά, ότι αν λειτουργήσει αυτό με το τεστ και πάρουμε, να το πω λαϊκά, το κολλάει και το κάνουμε και βγαίνει σωστό, θα μπορούσε να ξεκλειδώσει σιγά-σιγά και την εστίαση. Θα μπορούσε να ανοίξει. Θα μπορούσε να τα ξεκλειδώσει όλα υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε, ότι εφαρμόζεται σωστά και κυρίως ο κόσμος θα δηλώνει τα θετικά και τα, όπως έχουμε πει, όπως έχει πει η Ευαρτούς Πολιτεία. Πάντως έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα συμπληρωματικό μέσο και ο βασικός τρόπος διάγνωσης ασθενών είναι το σύστημα υγείας. Έτσι κι αλλιώς. Συνεπώς, ένας που είναι άρρωστος, που νιώθει άρρωστος, καλύτερα πάει να το κάνουν το τεστ κανονικά παρά να κάνει το self-test και να. Και να μείνει σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Κατευθείαν. Είναι ένα συμπληρωματικό τρόπο να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα πείραμα, ένα ενδιαφέρον πείραμα. Εγώ είμαι αισιόδοξος, βλέποντας το ενδιαφέρον του κόσμου, ότι θα το χρησιμοποιήσει σωστά.